προφανώς δεν είναι αμάρτημα και είναι λυπηρό να ακούγονται αυτές οι διατυπώσεις που νομίζω δεν εκπροσωπούν ούτε τους πιστούς ούτε την Εκκλησία συνολικά. Τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμαρτία σχολίασε από άμβονος μετά την Κυριακάτικη λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις και οι απόψεις της Εκκλησίας δεν έχουν ούτε ομοφοβικές διαθέσεις, ούτε ρατσιστικές προθέσεις, ούτε αποκλεισμούς. Η Εκκλησία εκφράζει την αλήθεια της και εκφράζει και θα εκφράζει τη θέση της και την άποψή της, χωρίς καμία απολύτως διάθεση αντιπαλότητας, σκοπιμότητας, χειροσκοπισμού, κέρδους και οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιοι να κατασκευάζουν ή να σκέφτονται ή να εκφράζουν ή να διατείνονται ή να επιχειρηματολογούν. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου σημείωσε ότι τα πολιτικά πρόσωπα μοιάζουν να δυσκολεύονται να εκφράσουν την άποψή τους, υπογραμμίζοντας πως το επίμαχο νομοσχέδιο έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Διχάζουν την ελληνική κοινωνία τόσο προς το γράμμο και σε μεγαλύτερο βαθμό ως προς την τεκνοθεσία και την υιοθεσία. Είναι επίσης γνωστό ότι και τα πολιτικά πρόσωπα δεν συμφωνούν σε όλο αυτό, ένας μεγάλος αριθμός, και είναι γνωστές επίσης οι διαδικασίες που ακολουθούν τα πολιτικά κόμματα για να μεταπίσουν και να αλλάξουν αυτές τις θέσεις και απόψεις των πολιτικών τους προσώπων. Ο ίδιος είπε ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη καμίας υπερασπίσεως, αλλά ότι έχει ανάγκη να λέγεται και ότι ο καθένας κατά την επιλογή του και κατά την κρίση του πορεύεται το δρόμο της ζωής του. Άφησε δε αιχμές για όσους επιχειρούν να στοχοποιήσουν την Εκκλησία. Η έκφραση αυτή της Εκκλησίας και η θέση και η άποψή της δεν έχει καμία σχέση με ό,τι κάποιοι θέλουν και επιμένουν να στοχοποιήσουν για άλλη μια φορά την αλήθεια της πίστεως. Είναι αυτή η πίστη των αιώνων και της ιστορίας. Είναι αυτό το βίωμα και η εμπειρία της Εκκλησίας. Είναι αυτή η βεβαιότητα ότι δια του τρόπου αυτού και δια της μετάνοιας ο άνθρωπος μπορεί να νικήσει το θάνατο. Μετά την σημερινή Θεία Λειτουργία σε ναούς της Κρήτης μοιράστηκε φυλάδιο με την εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, η οποία αναφέρει ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν μπορεί να σιωπήσει στο νέο νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.